Εγώ στην πατρία, πλατεία της Πάτρας δεν ήρθα σαν αγανακτισμένη. Ήρθα σαν ένας άνθρωπος σε κατάσταση αναμονής. Περιμένω, όπως πολλοί άλλοι μαζί μας σε διάφορες πλατείες της Ελλάδας και κυρίως στο Σύνταγμα, να ακούσουν οι από μέσα από τη Βουλή, αυτοί που χρησιμοποίησαν την ψήφο μου για να μπουν εκεί μέσα, αυτά που τους ζητούν οι απ' έξω. Και αυτό που τους ζητούν οι απ' έξω δεν είναι να μην κάνουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες να σώσουν την Ελλάδα, είναι να εφαρμόσουν τη δημοκρατία. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι 20 χρόνια τώρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει ισονομία, δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου, δεν υπάρχει καθαρός αέρας για τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν σε περίπτωση που ψηφιστεί αυτό το έσχος που λέγεται μεσοπρόθεσμο και δεύτερο μνημόνιο, εγώ θα πρότεινα στο λαό απ' έξω να περάσει στην επόμενη φάση της εφαρμοσμένης δημοκρατίας κατά την άποψή μου. Και αυτό είναι χωρίς βία να πάει να περικυκλώσει κάθε οίκο ύποπτο βουλευτή, ας μην κατονομάσω, που αναμίχθηκε σε σκάνδαλα, που ξέρουμε πόσα έφαγε και να μην τον αφήσει να βγει από το σπίτι του τουλάχιστον για μία εβδομάδα. Αυτό έχω να προτείνω σαν ένας πολίτης σε κατάσταση αναμονής.